σημαντικό να του εξηγήσεις και να καταλάβεις ορισμένα πράγματα. Ναι. Απευθυνόμαστε δηλαδή στη λογική και όχι στο υποσυνείδητο. Σε μια πρώτη φάση, εγώ προσωπικά το κάνω και άλλοι θεραπευτές, γιατί καθένας δουλεύει με ένα διαφορετικό τρόπο. Mm-hmm. Αλλά αυτό δεν πρέπει να δημιουργεί ιδιαίτερη ανησυχία στον κόσμο, γιατί όπως είπαμε ότι όλοι έχουν μια αποτελεσματικότητα ανάλογα με το πρόβλημα. Ναι, ναι. Και θέτουμε και κάποιους στόχους. Από την πρώτη συνεδρία κιόλας. Θα μπορούσαμε την πρώτη συνεδρία, απλά οι στόχοι μπορούν να προσαρμοστούν μετά. Mm-hmm. Δεν σημαίνει ότι επειδή το θέσαμε ως στόχο ότι θέλουμε να πετύχουμε αυτό. Αλλά μπορείς να το πεις, δηλαδή όταν ο άλλος αντιμετωπίζει τον πανικό, ότι δεν είναι στόχος μου να τον ξεπεράσει τελείως και να απαλλαγείς πλήρως από κάθε αρνητικό αίσθημα. Αλλά θέλω να σε βοηθήσω να το διαχειρίζεσαι, ναι, ώστε ακριβώς να μην ενοχλεί την καθημερινότητά σου. Ακριβώς. Ή ας πούμε αν είναι μία ψύχωση, θα εξηγήσει και στους γονείς, αν είναι έντονη, ανάλογα τι είδους ψύχωση είναι. Έτσι. Αν είναι ένας χρόνιος σχιζοφρενής και θες εσύ να τον βοηθήσεις, μπορείς να κάνεις κάτι για αυτόν, αλλά δεν μπορείς να πεις ότι εγώ να τον θεραπεύσω και τον αλλάξω. Ναι. Χρήσιμος μπορείς να είσαι, ναι, εφόσον κάθεσαι δίπλα και τον καταλαβαίνεις. Εμένα παραδόξως μου έχει κάνει εντύπωση ότι έχω βοηθήσει να νιώσουν καλύτερα άνθρωποι οι οποίοι έχουν παραλυρήματα, ας πούμε, και παρεστήσεις και ψευδεστήσεις. Και με ποιο τρόπο, με την κατανόηση που έχω, δεν εκπλήσωμαι. Δηλαδή, αν πει άλλο το παραλύρημά του σε έναν ξένο, σε έναν οποιονδήποτε, ο άλλος ή θα τον κοροϊδέψει, ή θα γελάσει, ή θα φύγει, ή θα παραξενευθεί. Ναι. Όταν μου το πει εμένα το παραλήρημα, ότι με καταδιώκουν, με τα νερά διενέργεια, θα με σκοτώσουν, είναι ένα παιχνίδι που παίζουν οι γονείς μου εις βάρος μου. Όταν μου τα πει όλα αυτά και εγώ του δίνω κατανόηση, ότι ναι, σε καταλαβαίνω, γιατί δεν υπάρχουν κάποιοι λόγοι. Απλώς αυτό το πράγμα οφείλεται στην ευαισθησία σου, ότι είσαι πολύ ευαίσθητος, πολύ ευάλωτος, έχεις αναχωρηθεί πολύ, έχεις πληγωθεί και γι' αυτό λόγω της ευαισθησίας σχηματίζεις αυτές τις σκέψεις. Mm-hmm. Δηλαδή το προσεγγίζεις με αγάπη, όχι για να του δώσεις τη θεραπεία και ναι, να τον κάνεις να μπαίνει και τα χάπια, ναι, τον βοηθάς να συμφιλειωθεί με αυτό που ζει. Mm. Και όπως είπα στην αρχή, ο στόχος μου είναι να είμαι βοηθός, όχι θεραπευτής. Δηλαδή, δεν είναι να σε απαλλάξω, ας πούμε. Μπορεί να απαλλαγείς, αλλά δεν είναι εμένα ο στόχος μου. Ναι. Εγώ αξιολογώ τον εαυτό μου κάθε στιγμή, ανάλογα με το πόσο μπορώ να είμαι βοηθητικός για σένα. Γι' αυτό και σε κάποια φάση της προσωπικής μου πορείας, ως ψυχολόγος, λέω, δεν θα λέω πια ότι είμαι ψυχολόγος, θα λέω ότι είμαι εκπαιδευτής προσωπικής ανάπτυξης, ώστε να αποφύγω και το σύμβουλος, που θυμίζει λίγο συμβουλές, επειδή δεν δίνω συμβουλές. Mm. Θέλω να σε εκπαιδεύσω δηλαδή, να αναπτύξεις τον εαυτό σου. Να γίνεις καλύτερος από αυτός που είσαι. Και εγώ είμαι εκπαιδευτής, είμαι βοηθός. Δεν είμαι αυτός που θα το κάνει σε σένα. Mm. Αυτός που θα σε βοηθήσει να το πετύχεις δηλαδή. Mm-hmm. Αυτό γίνεται κατανοητό από την δεν πρώτη συνεδρία. Δεν αρέσει, ας πούμε, δεν αρέσουν πολλά πράγματα. Και εγώ μερικές φορές θέλω να είμαι πιο αισιόδοξος. Δηλαδή θα ήθελα να υπόσχομαι να τάζω κάτι στον άλλον. Αλλά όπως σου είπα, αυτό που νομίζω ότι διαφοροποιεί έναν ειδικό που είναι επιστήμονας από έναν που δεν είναι, είναι ότι δεν τάζει. Ας πούμε το medium τάζει πολύ περισσότερο. Το μέσο medium, δεν μπορώ να αναφερθώ σε όλους. Ή ας πούμε όλα αυτά τα σεμινάρια που γίνονται από ανθρώπους οι οποίοι έτυχε να κάνουν κάποιο σεμινάριο οι ίδιοι και ενθουσιάστηκαν. Δηλαδή είναι κάποιοι που παρακολουθούν στην Αμερική, στην Αγγλία, σεμινάρια μιας ψυχοθεραπευτικής σχολής. Mm-hmm. Ας πούμε το EFT, Emotional Freedom Technique, ας πούμε. Και είναι μια απλή μέθοδος για να απαλλαγείς από κάποια συμπτώματα. Εφόσον το μαθαίνουν αυτοί χωρίς να είναι ειδικοί, δεν έχουν πάει, ας πούμε, στο πανεπιστήμιο να δουν, ναι, τι είναι επιστημονικό και τι δεν είναι, τι είναι ακριβές και τι δεν είναι. Μετά στο πουλάνε με μια απόλυτη βεβαιότητα και λένε ότι έχουμε τον τρόπο. Σε εμάς, σε 10 συναντήσεις, σε 20 συναντήσεις θα απαλλαγείς, θα το ξεπεράσεις. Ναι. Εγώ νομίζω ότι όταν κανείς ακούει πολλές υποσχέσεις, είναι καλύτερα να είναι επιφυλακτικός. Να ρωτήσω για τη διάρκεια της ψυχοθεραπείας. Ορίζεται από το πρώτο ραντεβού, αφού μπαίνει ο στόχος, το αίτημα όπως λέμε, ρωτάει συνήθως ο θεραπευόμενος σε πόσες συναντήσεις, γιατρέ, να υπολογίσουμε ότι θα λυθεί το πρόβλημα ή είναι κάτι που το βλέπετε στην πορεία? Είναι μεγάλο ζήτημα και αυτό. Εξαρτάται από την σχολή του θεραπευτή, από την προσέγγιση τη θεραπευτική εξαρτάται αυτό και από τον ίδιο τον άνθρωπο. Εγώ έχω το δικό μου τρόπο πάλι να τα αντιμετωπίζω αυτά, ναι, μέσα από την εμπειρία. Συνήθως ζητάω λίγες συναντήσεις για να τους εξηγήσω κάποια πράγματα και να τα καταλάβουν και να τους δείξω κάποιες τεχνικές που θα μπορούσαν να εφαρμόζουν για να βοηθούν τον εαυτό τους.
ειδικά αν είναι έμονες ιδέες ή πανικοί, ή αν είναι ζευγάρι και έχει προβλήματα επικοινωνίας, να τους εξηγήσω κάποιους εναλλακτικούς τρόπους επικοινωνίας. Και αυτό τους λέω πως γίνεται γρήγορα. Δηλαδή, αν βρεθούμε 2-3 φορές, θα μάθετε κάποια πράγματα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι θα τους αλλάξω, ούτε ότι θα θεραπευθούν, ούτε θα απαλλαγούν από τα προβλήματά τους. Δηλαδή, δεν θέλω όμως να τους πω, ελάτε 1-2 χρόνια ή 5-6 μήνες, γιατί δεν θα ήθελα και εμένα να μου το πούν. Δηλαδή, αν μου το έλεγαν, θα έλεγα αυτό θέλει να μου φάει τα χρήματα. Τώρα θέλει να με πάρει πελάτη για να τον πληρώνω μια ζωή και να με εκμεταλλευτεί. Και γι' αυτό το λόγο δεν του λέω ότι έλα περισσότερες φορές. Τον καλό να έρθει 2-3 φορές να πάρει κάποια στοιχεία για το πρόβλημά του και αν θέλει μετά, του λέω αν θέλεις και νιώθεις ότι βοηθιέσαι και αν θεωρείς ότι είναι καλό για σένα να συνεχίσεις να συναντιόμαστε, μπορούμε να συνεχίσουμε. Και μετά πάμε σε βαθύτερα πράγματα, σε βαθύτερες διαστάσεις δηλαδή του προβλήματος, στην προσωπικότητα, στον εαυτό, στις σχέσεις. Ναι. Πιστεύω πάντως ότι συνήθως χρειάζεται κανείς περισσότερες συναντήσεις. Τώρα, αν το δούμε λίγο θεωρητικά, η πιο σύντομη θεραπευτική πρόταση από ό,τι γνωρίζω είναι της γνωσιακής ψυχοθεραπείας που μιλάνε για 12 συναντήσεις. Ναι. Αυτό είναι πολύ λίγο το 12. Στην ψυχανάλυση έχουμε πολύ περισσότερο χρόνο. Θα μπορούσε ο θεραπευόμενος να αποκτήσει μια σχέση εξάρτησης με τον θεραπευτή του? Θα το ήθελα, θα με συνέφερε οικονομικά να συνέφερε. Μερικές φορές το έχω σκεφτεί, ας πούμε, σαν παράπονο. Λέω, τι παιδάκι μου, δεν εξαρτιέται και κανείς από μένα. Δηλαδή, δύο πράγματα που δεν έχω δει είναι να εξαρτώνται και να με ερωτεύονται, ας πούμε. Δεν μπορώ να το... ενώ λένε ότι γίνεται αυτό. Δεν το διαπιστώνω, δηλαδή, στην πράξη. Όχι, βλέπω μια ιδιαίτερη αυτονομία σε αυτό το θέμα. Βέβαια, διαβάζοντας περί ψυχοθεραπείας, βλέπει κανείς ότι δημιουργείται αυτή η εξάρτηση. Κάποιες φορές το έχω δει κι εγώ. Δεν το καλλιεργώ όμως, δεν το προωθώ. Δηλαδή, ο στόχος είναι να ανεξαρτοποιηθεί ο άλλος. Έτσι δεν είναι, είναι να αυτονομηθεί. Βέβαια, ας πούμε, στην κλασική ψυχανάλυση θεωρείται απαραίτητο να συμβεί αυτό. Εξάρτηση. Το transfer το λέγω. Δεν είναι ακριβώς εξάρτηση, είναι μια σύνδεση, ας πούμε. Ναι. Αλλά για πόσο? Στην κλασική ψυχανάλυση κρατάει χρόνια, ας πούμε, αυτό. Τώρα, βέβαια, συνήθως δεν γίνεται μια κλασική ψυχανάλυση, είναι άλλες αναλυτικές θεραπείες οι οποίες κρατούν μήνες. Ναι. Αλλά αξιοποιείται αυτή η εξάρτηση, αυτή η σύνδεση. Πάντως, απλά μπορούμε να πούμε ότι όταν το διαισθάνεται κανείς, οφείλει να το σταματάει, να βρίσκει τρόπους και να το εξηγεί και να το αναλύει αυτό. Ωραία. Λοιπόν, θα πάμε σε ένα απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε γιατί έχουμε πολλά ακόμα να σας πούμε.